Ευτυχώ δεν θρυνήσαμε έναν ακόμη ε, άνθρωπο, έναν ακόμη πιλότο της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Το F-16 Block 50 έπεσε στην ε, περιοχή, στην, στην, στην ίσο Ψαθούρα. Είναι μια βραχονισίδα, δεν ξέρω αν είναι κάπου λίγο μεγαλύτερη, μεταξύ της Αλωνίσου και της Χαλκιδικής. Ευτυχώς έκανε χρήση του εκτινασσόμενου ε, καθίσματος και Προσαλαθώ, προσαλαθώ, σώθηκε ο πιλότος με αλεξίπτωτο. πρεσυνελέγει, είναι καλά στην υγεία του. Θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες ε, ε, ημέρες. Αλλά βέβαια προκάλεσε εντύπωση ότι ένα υπερσύγχρονο αεροσκάφος μπορεί να συμβαίνουν αυτά, αλλά έπαθε μπλοκή. Ουσιαστικά από ό,τι γνωρίζω ένας από τους κινητήρες δεν Κατά, δεν, μάλλον ο κινητήρα δεν λειτουργούσε και έγινε αυτό το, το συμβάν που ευτυχώ δεν εξελίχθηκε σε τραγωδία. Ε, πάμε να το συζητήσουμε αυτό, αλλά και άλλα θέματα που σχετίζονται με τα αμυντικά ζητήματα, με τον καλό συνάδελφο, τον δημοσιογράφο και ιδρυτή του Μίλτερ.gr, τον ε, Πάρη τον Καρβουνόπλο, ο οποίο είναι στην άλλη γραμμή τη σύνδεση. Πάρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κωστά. Λοιπόν, ε, το είπα σωστά ή το είπα λάθο. Συμβαίνουν αυτά έτσι. Ναι, ειδικά στι συνθήκε που εκπαιδεύονται οι Έλληνε χειριστέ, γιατί η ελληνική πολεμική αεροπορία είναι μια ειδική περίπτωση, όπω καταλαβαίνει. Ε, πρόκειται για μια άσκηση αερομαχία 2 εναντίον 2. Οι διαρροέ που υπάρχουν, και λέω διαρροέ γιατί πάντα ξέρει μετά από τέτοια ατυχήματα, ε, όλοι έτσι θέλουμε να πούμε τι έγινε. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει ένα αεροπορικό ατύχημα. Ε, λίγες ώρες μετά και το λέω αυτό γιατί ε, η κυρίαρχη διαρροή είναι ότι υπήρξε κάποιο μηχανικό πρόβλημα ότι κράτησε ο κινητήρας εδώ δημιουργείται μια εύλογη απορία γιατί η, η, η μοίρα στην οποία ανήκε το αεροσκάφος σήμερα από ό,τι μαθαίνω εκτελεί κανονικά πτήσει. και αυτό μου προκαλεί εντύπωση γιατί ξέρεις συνήθως σε περιπτώσεις που υπάρχει έστω η υποψία κάποιας μηχανικής βλάβης ε, ε συνηθί, όχι συνηθίζεται, επιβάλλεται να γίνεται ένα έλεγχο σε όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη, έστω και για λόγου προληπτικού. Δεν φαίνεται να έγινε κάτι τέτοιο. Συνεπώ, α κρατήσουμε μια επιφύλαξη τελικά για το ποια είναι τα αίτια του ατυχήματο. Έτσι κι αλλιώ, τώρα εδώ που τα λέμε, ποτέ δεν μαθαίνουμε τι πραγματικέ αιτίε, καθώ στην Ελλάδα επιμένουμε να λέμε ότι όλα αυτά είναι απόρριτα. Και το λέω αυτό γιατί, α πούμε, για παράδειγμα, στην Ισπανία, που το είχαμε ζήσει τώρα με το ατύχημα που είχε μπλακεί το ελληνικό, το δυστύχημα που είχε μπλακεί το ελληνικό F-16, τα πορίσματα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Όχι όλα τα στοιχεία προφανώ, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρει, επειδή οι πολίτε πληρώνουν τα αεροπλάνα που πέφτουν, ε, ε δικαιούνται να έχουν και μία πληροφόρηση μέχρι κάποιο σημείο τουλάχιστον. Το ευτύχημα βέβαια προφανώ το αντιλαμβανόμαστε όλοι είναι ότι δεν υπήρξε Εννοείται, απώλεια ζωή. Αυτό είναι το, 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 το κυρίαρχο. Έτσι, εννοεί. τώρα τα σίδερα μπορεί να κοστίζουν, αλλά Ακριβώς. Μπροστά στη ζωή, ε, το κόστος ε, είναι ελάχιστο. Ακριβώ. Λοιπόν, ακριβώς. Ε, Πάρη μου, ε, η εμπειρία σου στα αμυντικά ζητήματα είναι τεράστια. Ε, υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα στο διεθνή τύπο που μιλούν για μια πλέον Ευρώπη φρούριο. Για μια προσπάθεια μετατροπή τη Ευρώπη σε κάτι άλλο από αυτό που και οι ιδρυτικέ συνθήκε Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα υπόλοιπα ορίζανε. Μάλιστα. Το πολίτικο ή παραδείγματη, δεν αναφέρει την Φόντε Λάιον ως πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, α, αλλά ως, ως World Time President. Δηλαδή, σαν να πρόκειται για ένα υπουργικό πολεμικό συμβούλιο. Ε, δηλαδή, σε τι κόσμο ζούμε πλέον. Να. Ναι, ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα ότι αυτή η συζήτηση για τον στρατιωτικό βραχείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωστρατό, όλα αυτά είναι συζητήσει νομίζω που πλέον έχουν κλείσει δεκαετίε. Τώρα με αφορμή των πόλεμων Ρωσίας-Ουκρανίας, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι θα γίνουν πολύ μεγάλες business στην πολεμική βιομηχανία, όχι μόνο την ευρωπαϊκή και την αμερικανική. Βλέπουμε ότι το F-35 πουλιέται στη μία χώρα μετά από την άλλη. Όπως πουλιόταν παλιά και και το κατσαριδάκι, έτσι. Το... Ακριβώς. <χω> μόνο που κοστίζει λίγο περισσότερο το F-35 και στην απόκτηση και στην συντήρηση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι ένας βασικός λόγος για αυτό που, που ζούμε είναι αυτός Ότι ε, θα, θα, θα χρησιμοποιηθεί, στα οικονομικά δεν είμαι ειδικό, Αλλά νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί άξονα ε, άξονας οικονομικής ανάπτυξης Πολεμική βιομηχανία για να αντικαταστήσει άλλους τομείς που δεν πάνε τόσο καλά Δεν πρέπει να ξεχνάμε ε, ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη Γερμανία να επανεξοπλιστεί και επειδή διαβάζω κι εγώ έτσι, πολλά δημοσιεύματα τα οποία είναι περίπου δακρύβρεχτα, η κακόμοιρη Γερμανία που δεν έχει στρατό. Η Γερμανία δεν έχει στρατό για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Δεν έχει στρατό ενώ ε, πολύ δυνατό στρατό. Δεν ξέρω αν είναι προ συμφέρον τη Ευρώπη να επανεξοπλιστεί η Γερμανία με, με, με τα ποσά που ακούω, θα επανεξοπλιστεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Και αυτό μάλλον θα πρέπει να μα ε, δημιουργεί και κάποιο προβληματισμό. Ε, το κακό είναι ότι όλα αυτά θα κοστίσουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα κληθούν βέβαια να πληρώσουν οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι. Έτσι. Ναι, και όχι οι μόνο ευρωπαίοι. οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνε. Γιατί το λέω αυτό, Γιατί είναι γνωστό τη πάση ότι τα, οι ανάγκε τη. Ο προπολογισμό από το ΑΕΠ που δίνει η Ελλάδα στο, <laughs> για τι ανάγκε του ΝΑΤΟ είναι, yeah. α, αν όχι ο ο, ο τρίτο, νομίζω, υψηλότερο σε, σε, yeah, σε, yeah, μετά yeah, την yeah, Πολωνία, yeah. αν δεν κάνω λάθο. Ακριβώ. Ε, <laughs> και άλλη μια χώρα που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. <laughs> Ταυτόχρονα έρχεται η Κάλλα, η Κάλια Κάλλα, είναι πρωθυπουργό τη Εσθονία για του φιλελευθερωτέ, το λέω και ζητά το 0,25% του ΑΕΠ επιπλέον για τον Ευρωστατό Λεβαίω. και καλά μιλάμε για περιόδους κρίσης πολυκρίσης μάλιστα έχουμε περάσει πανδημία έχουμε περάσει την, την πολύ μεγάλη δεκαετή οικονομική κρίση με τα μνημόνια μπορούν να αντέξουν οικονομίες εδώ δεν μπορούν να αντέξουν οι μεγάλες οικονομίες και αντιδρούν οι Ολλανδοί οι Δανία οι Σουηδοί αντιδρούν Εμεί δηλαδή είμαστε το μόνιμο είναι αυτό που λέμε ο, ο χρήσιμο ηλίθιο επιμονή μου βάσεως εγώ πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω ακόμα γιατί η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει επικαλεστεί όχι δικαιολογία, την πραγματικότητα που ζει η Ελλάδα. Η Ελλάδα σπαταλά πολλά χρήματα στην αμυνά τη, αλλά έχει ένα λόγο, μια υπαρκτή στρατιωτική απειλή, η οποία υπάρχει εδώ και πολλέ δεκαετίε, δεν είναι χθε σήμερα. Συνεπώ, έχουμε κάθε λόγο να πούμε το γνωστό ε, παιδιά, δώσαμε. Και πραγματικά έχουμε δώσει και είμαστε, το έχει πει και ο Τραμπ, ότι είμαστε από τους πιο συνεπείς στις πληρωμές στο ΝΑΤΟ. Μπαίνουμε σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι δεν, δεν ταιριάζει στα εθνικά συμφέροντα. Αναφέρομαι στο F-35. Ας μην κοροϊδευόμαστε. Το F-35 το αγοράζουμε για την ε, νατοική μας υπόσταση, όχι την εθνική. Δεν τα λέω εγώ, τα έχουν πει αεροπόροι, πολύ έμπειροι αεροπόροι, κάποιοι από τους πετάνε ακόμα με σύγχρονα μαχητικά και έχουν εξηγήσει το γιατί. Συνεπώς η Ελλάδα σε αυτή τη συζήτηση νομίζω ότι έχει πάρα, πάρα πολλά και πιστικά επιχειρήματα να πει ότι ως εδώ έχουμε δώσει πολλά λεφτά. Ετοιμαζόμαστε. Χθε ο Πρωθυπουργό πήγε παρέλαβε τρία ελικόπτερα ε, στην βάση του πολεμικού ναυτικού, τα Ρώμεο, και, ε, και εκεί ανακοίνωσε ότι σκεφτόμαστε να πάρουμε και κάποιε αμερικάνικε φρεγάτε, οι οποίε τώρα μην ανέκτημα αυτή τη συζήτηση, είναι πολύ μεγάλη. Όποιο διαβάσει τον αμερικανικό τύπο θα, ε, θα δει ότι δεν είναι πλοία τα οποία. Δεν είναι αξιόπιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει το συζητάμε προφανώ στο πλαίσιο τη εξοπλιστική διπλωματία. Αυτή τη διπλωματία που πάντα την ακολουθούν οι ελληνικέ κυβερνήσει, αλλά δεν έχει αποδώσει ποτέ το παραμικρό. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε να πληρώνουμε δισεκατομμύρια, σαν να πληρώνουμε μια έτσι, συνδρομή security, η οποία δυστυχώ δεν αποδίδει όταν έρχονται οι κλέφτε. Αυτή είναι η άποψή μου. Καταλαβαίνω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτε και ειδικά τώρα ανέφερε στην Εσθονία μπορεί να έχουν τα δικά τους θέματα και τα δικά τους προβλήματα με την Ρωσία και να ανησυχούν για πιθανή εισβολή του, του Πούτιν. Εμείς όμως έχουμε μια πολύ έτσι συγκεκριμένη στρατιωτική απειλή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Πολύ συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Θέλω να πιστεύω ότι τα έχουμε ακόμα και ότι τα διεκδικούμε. Συνεπώς δεν νομίζω ότι μας περισσεύει ούτε ευρώ. Το ερώτημα ξέρει ποιο είναι τώρα. Ε, όλοι μιλούν πλέον για, για, το ευρωομόλογο. Έτσι, 100 δι είναι και μάλιστα και ο κ. Μισοτάκη, προεσορχόμενο στη Σύνοδο Κορυφή, αυτό τόνισε. Επίση, τόνισε ότι πρέπει είναι επιτακτική ανάγκη η ασφάλεια. Θα αυξηθεί προφανώ η δουλειά για τι αμυντικέ βιομηχανίε στην Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον είναι ο στόχο. Οι Τούρκοι έχουν μια πολύ μεγάλη γκάμα, ευρεία γκάμα και δυναμική στην αμυντική του βιομηχανία. Η Ευρώπη προσπαθεί να τη φτιάξει εκ νέου, έτσι, γιατί υπάρχει αμυντική βιομηχανία. Εμεί έχουμε. Να. Θα κάνουμε ε... κάποια βήματα να φτιάξουμε. Γιατί να αγοράζουμε συνεχώ και να μην έχουμε τα δικά μα, Αυτό είναι το, μεγα... το μέγα, ερώτημα που τουλάχιστον εμένα με έχουν ρωτήσει πάρα πολλοί άνθρωποι. Παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον τι δηλώσει του Πρωθυπουργού και χθε ε, ε, κάπου είπε, εξέφρασε την, την, ανησυχία του για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και είπε πρέπει να αναπτυχθεί σε αυτή την ανάπτυξη θα πρέπει πρώτα απ' όλα να περιληφθεί η ελληνική αμυντική βιομηχανία για την οποία όμως δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει η, η, η ανάλογη ανησυχία. Και τι εννοώ. Ε, πριν από ένα χρόνο, ούτε ένα χρόνο, ο Ευρωπαίο Επίτροπο, ο κ. Μπρετόν, είχε έρθει στην Αθήνα, είχε επισκεφθεί τα ελληνικά αμυντικά στήματα στον Ιμητό και επειδή οι Ευρωπαίοι, όπω ξέρει, καλά καίγονται για πυρομαχικά, είχε πει: Βάλτε μπροστά τι μηχανέ. Και όταν του ανέφεραν ότι υπάρχουν και κάποια τεχνικά προβλήματα, είπε ότι πληρώνουμε εμεί να διορθωθούν τα προβλήματα και να πάρει μπροστά το εργοστάσιο. Το εργοστάσιο δεν έχει πάρει μπροστά. Και μιλάμε για απλά πυρομαχικά των 155 χιλιοστών. Άρα δεν καταλαβαίνω, ε, κατανοώ ότι είναι πολύ μακάβριο αυτό που λέω, το να αρπάζει μια ευκαιρία που έχει να κάνει με ανθρώπινε ζωέ. Αλλά τα ελληνικά αμυντικά συστήματα παράγουν οβίδε. Άρα ένα πόλεμο του δίνει οπωσδήποτε δουλειά. Δεν κοιτάμε. Και οι Ουκρανοί λένε πολύ. ότι δεν έχουν οβίδε έτσι. Και οι Ευρωπαίοι έχουν αδειάσει τι αποθήκε του. Ναι. Μεταξύ αυτών και εμεί. Λοιπόν, συνεπώ δεν κατανοώ γιατί δεν βάζουμε μπροστά την ελληνική αμυντική βιομηχανία. Έχουμε δυνατότητε, έχουμε εργοστάσια που, αν του δοθούν συμβόλαια, μπορούν να ανταποκριθούν. Και τουλάχιστον να κερδίσει και δική μας η δική μα ελληνική αμυντική βιομηχανία κάτι. Το, το να συζητάμε τώρα ότι πρέπει ας πούμε να, να ενωθεί η Γερμανία με τη Γαλλία, λέω τώρα ένα παράδειγμα στην αμυντική βιομηχανία, ε, μας δεν μα λέει τίποτα. Όπω είπε, το να συνεχίσουμε να είμαστε καταναλωτέ άμυνα, όπω λέει και ο κύριο Ζένδια συχνά, δεν οδηγεί πουθενά. Ναι. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, απλά να επισημάνω ότι η Τουρκία επικέντρωσε σε έναν τομέα, στα μη επανδρομένα αεροσκάφη, και έχει φτάσει στο σημείο να πουλάει ακόμα και στη σε Σερβία. Δεν σου συζητώ για την Ουκρανία που πουλάει κανονικά εκεί τα, τα Bayraktar. Πούλησε στην Αίγυπτο, έχει πουλήσει σε ένα σωρό χώρε. Λοιπόν, η, η, η Τουρκία δεν έχει καμία ανάγκη γιατί πλέον, όπω λένε τα στοιχεία, καλύπτει το 60, ίσω και το 70% των εγχώριων αμυντικών αναγκών τη από τη δική τη βιομηχανία. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, είναι, είναι σαφές ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρη μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.